Ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά λιμανάκια στη Ζάκυνθο είναι αυτό στην περιοχή του Κεριού. Τοποθεσία εμβληματική που κάθε καλοκαίρι αποτελεί πόλο έλξης για Ευρωπαίους κυρίως τουρίστες που προσεγγίζουν με πολυτελή και όχι μόνο σκάφη. Το λιμανάκι όμως αποτελεί και ένα αλλιευτικό καταφύγιο για τους ντόπιους ψαράδες που χειμώνα-καλοκαίρι βγάζουν το μεροκάματο με την ψαριά της ημέρας. Οι υποδομές στο λιμάνι δεν είναι οι κατάλληλες εδώ και αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα πολυτελής θαλαμυγή αλλά και ιστιοφόρο να μην μπορούν να το προσεγγίσουν και να εξυπηρετηθούν. Η εικόνα όμως στην περιοχή αναμένεται να αλλάξει, αφού στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο της αναβάθμισης του λιμανιού με σημαντική συμβολή του Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Έτσι, πήρα ο ίδιος τη σύμβαση που είχε ετοιμαστεί από τον κύριο Σπανουδάκη και τις τεχνικές υπηρεσίες δικές μας, την έφερα στη Ζάκυνθο, προκειμένου να ανεβεί στη διάβια και να ξεκινήσει όλη η ιστορία. Είναι το να ετοιμαστεί μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και από εκεί και πέρα, σε κοντινό χρονικό διάστημα, να βρούμε την πηγή χρηματοδότησης. Η συνολική μελέτη προβλέπει την κατασκευή όχι μόνο των αναγκαίων λιμενικών έργων όπως προβλήτες και κρυπηδώματα, αλλά και επιπλέον την τοποθέτηση εξοπλισμού για την όσο το δυνατόν αρτιότερη εξυπηρέτηση των σκαφών που έρχονται το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή θα ετοιμαστούν τα τεύχη δημοπράτησης και επικυροποίηση. Γιατί, να σας πω μια τεχνική λεπτομέρεια, παράδειγμα, ο ΦΠΑ που υπήρχε πριν από 15 χρόνια ήταν διαφορετικός από αυτό που υπάρχει τώρα. Οπότε θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, να δούμε ακριβώς να αποτυπωθούν και πάλι τα έργα που είναι να γίνουν στο αλλιευτικό καταφύγιο. Σημαντική είναι η συμβολή και της τοπικής κοινότητας Κεριού, η οποία έκανε από την πλευρά της ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει το έργο να φτάσει στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του. Είναι κάτι που θα αλλάξει το χωριό, θα αλλάξει τη Ζάκυνθο, θα αλλάξει όλη την περιοχή του Λαγανά και σίγουρα θα βοηθήσει οικονομικά την περιοχή του Κεριού, αλλά και όλη το νομό της Ζακύνθου. Καθώς η παρέμβαση γίνεται εντός των ορίων του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, προβλέπεται η κατασκευή μιας κτηριακής υποδομής 70 τετραγωνικών μέτρων για την περιβαλλοντική παρακολούθηση του χώρου, τη διαχείριση του λιμενίσκου αλλά και την ενημέρωση του κοινού, ενώ προβλέπεται και μια εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λιμάτων κλειστού τύπου.